Ρωτώ το Βαγγέλη και μου έκανε εντύπωση. Είναι ακόμα απαιτητές, αναρτημένες ως απαιτητές, οι διαδικασίες πληστηριασμών. Αυτό θέλω να αναφέρω. Κύριε Βερβεστή, θα μας πείτε εσείς. Είναι αυτή τη στιγμή αναρτημένη για τις 13 του μήνα, Τετάρτη, 53 πληστηριασμοί ακινήτων σε Βόλο, Καρδίτσα, Πήλιο, Μουζάκι, Κιλελέρ. Σε όλες τις πληγήσεις περιοχές είναι αναρτημένοι αυτή τη στιγμή αυτοί οι πληστηριασμοί και δεν βάζουμε μέσα, όπως πολύ σωστά αναφέρατε. Την ίδια στιγμή που έχουμε δημοσιεύματα που λένε ότι ανεστάλλησαν τελικά. Τα Τρίκαλα. Χτες το βράδυ. Δεν τα έχουμε βάλει μέσα. Είναι δεκάδες πληστηριασμοί και εκεί. Και πολύ καλά κάνατε και το αναδείξατε ότι υπάρχει και η περιοχή των Τρικάλων. Κύριε Βερβεσέ, τι θα γίνει, υπάρχει κάποια εξέλιξη αυτό. Με εμάς έχουν επικοινωνήσει οι πρόεδροι των τοπικών δικηγορικών συλλόγων. Καρδίτσα, Τρίκαλα, Βόλος, και μας έχουν ενημερώσει γι' αυτό. Μας έχουν πει ότι είχαν ήδη επικοινωνήσει με την κυβέρνηση και με το Υπουργείο και ζήτησαν να ανασταλούν οι πληστηριασμοί. Στην πρόσφατη απόφαση που εξεδόθη, κλείσαν τα δικαστήρια. Δηλαδή, αν υπάρχει ένας πληστηριασμός και κάποιος θέλει να κάνει προσφυγή κατά του πληστηριασμού, δεν υπάρχει δικαστήριο στο οποίο μπορεί να δικάσει τον πληστηριασμό του. Άρα, δηλαδή, και να θέλει να σώσει το σπίτι του, αν κινδυνεύει από πληστηριασμό και θέλει κάτι να προσφύγει κατά του πληστηριασμού που τρέχει, δεν μπορεί να προσφύγει. Υπόθηκε ότι θα γίνει από την κυβέρνηση, έχουμε ακούσει ρηματική διακήρυξη και αναμένουμε από στιγμή σε στιγμή, από μέρα σε μέρα, από μέρα σε μέρα, χτες και σήμερα, ελπίζουμε αύριο, μια συγκεκριμένη πράξη ομοθετικού περιεχομένου, η οποία θα αναστέλει πληστηριασμούς όπως είχε γίνει το ίδιο πράγμα και στον Ιαννό. Και στον Ιαννό, στην Καρδίτσα, είχαν ανασταλεί πληστηριασμοί για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να επανέλθει κανονικότητα στις περιοχές αυτές. Το ίδιο ζητήσαμε μετά από παρέμβαση των οικείων πρόεδρων των δικηγορικών συλλόγων Καρδίτσας, Τρικάλων και Λαρίσης και Βόλου για τις περιοχές πληγήσεις. Από πού προκύπτει αυτή η στιγμή? Αυτή τη στιγμή υπάρχει πληστηριασμός για τη μεταμόρφωση. Υπάρχει πληστηριασμός. Αυτή τη στιγμή. Ναι. Άμα μπείτε στο e-auction θα το βρείτε. Στο βυθό της μεταμόρφωσης, τι πληστηριασμός θα γίνει? Ναι, φαντάζει και κωμικοτραγικό αυτό. Να θέλει να γίνει. Και ρωτάμε, Πρόεδρε. Διάβασα μια ανακοίνωση του Υπουργού που είπε ότι θα το ρυθμίσει το θέμα. Απλά στην απόφαση που βγήκε δεν ρυθμίζεται και καταλαβαίνετε οι συνάδελφοι από το Τρίκαλα και από την Καρδίτσα μας πήραν και μας ζητάνε να μας ζητήσουν να παρέμβουμε κι εμείς για να μπορέσουμε να λυθεί το θέμα αυτό τις επόμενες ώρες. Και υπήρξε παρέμβαση δική σας, Πρόεδρε, και υπήρξε αντίδραση σύμφωνα με δημοσίευματα, γιατί στην πράξη δεν το έχουμε δει. Και έρχομαι εγώ και ρωτώ στο μυαλό του τηλεθεατή, γιατί αυτή η αστοχία? Κάτι συμβαίνει στους συνεργάτες του Υπουργού? Κάτι δεν σκέφτηκαν, βιάστηκαν και ξεχάστηκαν? Τι συνέβη? Γιατί έχω και καχύποπτες υπόπολίτες που ονειρεύεται. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είμαι πάντοτε, δεν λειτουργώ με τις υποψίες. Προσπαθώ να σκεφτώ λογικά. Επειδή δεν γνωρίζω, φαντάζομαι ότι το θέμα θα ρυθμιστεί. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να λυθεί άμεσα, διότι αντιλαμβάνεστε ότι και εμείς δεν το γνωρίζαμε και μας το έθεσαν επιτακτικά οι πρόεδροι των συλλόγων. Και παρενεύουμε, γιατί καταλαβαίνετε, το ζήτημα είναι πολύ σοβαρό. Ειδικά σε αυτές τις περιοχές που σήμερα δεν υπάρχουν και δικαστήρια. Πριν σας αποδεσμεύσουμε, Πρόεδρε, έχετε κινητοποιηθεί ήδη ως Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών και άλλοι σύλλογοι σε όλη την επικράτεια για τη συγκέντρωση βοήθειας? Ναι, εμείς κινούμεθα κυρίως τη συγκέντρωση χρημάτων. Έχουμε επικοινωνήσει με τους δικηγορικούς συλλόγους και θα στείλουμε τα χρήματα σε αυτούς τους συλλόγους. Αυτοί γνωρίζουν καλύτερα από εμάς πού υπάρχουν οι ανάγκες και πού πρέπει να διατεθούν. Ήδη θα στείλουμε μια άμεση οικονομική βοήθεια τις επόμενες μέρες. Περιμένουμε προφανώς τη Δευτέρα να συνεδριάσουμε, να πάρουμε μια απόφαση στο όργανά μας για να εκταμιεύσουμε τα ποσά. Και στην πορεία σκεφτόμαστε να διοργανώσουμε μια συναυλία αλληλεγγύης για να μπορέσουμε να μαζέψουμε περισσότερα χρήματα, τα οποία πάλι θα τα στείλουμε στους συλλόγους μας για να τα δώσουν αυτοί στους πολίτες των περιοχών που επλήγησαν, γιατί αυτοί ξέρουν καλύτερα από εμάς πού πρέπει να πάνε τα χρήματα και πώς θα διατεθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ώστε και εμείς στο μέτρο των δυνατοτήτων μας και νομίζω όλοι οι Έλληνες. Θα βλέπω που υπάρχει μια πάνδημη κινητοποίηση από δήμους, πολίτες, οργανώσεις. Νομίζω μαζί με την πολιτεία, η οποία προφανώς δεν θα μπορέσει να καλύψει το σύνολο της ζημιάς, σωστά το είπε προηγουμένως η κυρία Ρέδη, και θα καλυφθεί και εσείς νομίζω. Θα προσπαθήσουμε και εμείς να καλύψουμε ό,τι δεν μπορέσει να καλύψει η πολιτεία από αυτούς τους ανθρώπους που πράγματι για δεύτερη φορά σε μερικές περιοχές, όπως είναι η Καρδίτσα, για πρώτη φορά στο Βόλο και στο Πήλιο και στο. Θα είναι μπροστά σε αυτό το φαινόμενο. Και επειδή το άκουσα και προηγουμένως, είναι αξίω απορρίς γιατί δεν έχει διενεργηθεί μια έρευνα, το είπε ο κ. Χαμπίμπα, γιατί μέχρι σήμερα αυτά τα χρήματα των αντιπλημμυρικών. Πού πήγαν, πού διατέθηκαν, γίναν τα έργα? Εγώ δεν μπορεί να μην. Μπορεί να πάλι το φαινόμενο ήταν τέτοιο έντονο που να μπορούσε να. Αλλά μπορεί να προσπαθούσε να
να πιάσει τόπο κάπου αυτά τα χρήματα και κάτι να γίνει λιγότερο από αυτή την καταστροφή που έχει γίνει. Αυτή η καταστροφή δεν συγκρίνεται με το Ιαννού. Είναι πολλαπλάσια. Βεβαίως. Και η έκτασή της και η έντασή της και, και οι συνέπειες είναι πάρα πολύ πολλαπλασιαστικά. Ευχαριστούμε θερμά για την βοήθειά σας. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Μα κύριε, δεν είναι εύκολα τα πράγματα και πρέπει να επιμείνουμε στο ρεπορτάζ. Καθόλου και πρέπει να επιμείνουμε και εδώ το μόνο σχόλιο που θέλω να πω, γιατί πολύ σωστά αναφέρθηκαν και στο τι έγινε από τον Ιαννό και μετά. Στην Ελλάδα, συνήθως, κατόπιν εορτής αναζητάμε ευθύνες και σχεδόν ποτέ δεν φτάνουμε σε αυτές. Και αυτά που πρέπει να κάνουμε, ποτέ δεν τα κάνουμε. Βεβαίως. Ελπίζω να μπούμε σε μια διαφορετική ρότα και πορεία. Το ρεπορτάζ συνεχίζεται. Οι καταγγελίες καταγράφονται.